Λοιπόν, το όνομά σας. Βασίλης Νουλέζας, συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ακούστε, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και πιο συγκεκριμένα τις αντιποίησεις ιατρικού επαγγέλματος, ιατρικού λειτουργήματος. Ο κατηγορούμενος 62χρονος Έλληνας υπήκος, κάτοικος Τριζίνας, έχει φοιτήσει σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι κάτοχος τίτλου διπλώματος Master of Science. Έχει συστηματική ενασχόληση πάνω από 20-25 χρόνια με εναλλακτικές μορφές θεραπείας που δεν έχουν καμία σχέση με την κλασική συμβατική ιατρική. Το μηχάνημα που βρέθηκε και κατασκεύθηκε βιοσυντονισμό είναι εγκεκριμένο, πιστοποιημένο και το χρησιμοποιούσε για την μέθοδο του βιοσυντονισμού, η οποία έχει αναγνωριστεί ως μη διαγνωστική μέθοδος από την πολιτεία του 2016 με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας κ. Ξάνθου. Πλην όμως η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική κοινότητα κρίνει, θεωρεί, χαρακτηρίζει αυτή την επιστημονική προσέγγιση ως ψευδοεπιστήμη. Ανεξάρτητα από αυτό, ενδεχομένως και πεπλανημένα είχε την πεποίθηση ο κατηγορούμενος ότι έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, όμως ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι είναι γιατρός παθολόγος προκειμένου να εξαπατήσει πολίτες ανυποψίες τους και να αποσπάσει χρήματα. Ουδέποτε ζήτησε την καταβολή τιμήματος, εκτός από ορισμένες φορές που ορισμένοι αυθορμοί τους του έδιναν χρήματα, τον επισκέπτονταν άνθρωποι από όλη την Κρήτη, χέρι πάρα πολύ μεγάλης εκτίμησης, έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ και μου έχουν τηλεφωνήσει να τον συμπαρασταθούν. Σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματική ποινική δίωξη που άσκησε ο κύριος Εισαγγελέας Ποτοδικών Χανίων, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της απάτης, δηλαδή αν με δόλο επικαλούμενος ψευδή στοιχεία ή υποσχέσεις ότι θα τους ιάσει και θα τους θεραπεύσει να προσπάσει χρήματα, αυτό είναι σε εξέλιξη, θα πρέπει να περιμένουμε. Θέλω να διευκρινίσω γιατί διαπομπεύονται και υποβάλλονται σε μια απίστευτη απερίγραπτη ψυχική και ηθική ταλαιπωρία, ότι σε ό,τι αφορά την νόμιμη σύζυγό του 59 ετών, Ελβετίδα Υπήκο, έχει υπάρξει πάνω από 20 χρόνια ως νοσοκόμα εντατικής διευθύντρια σε δημόσια μεγάλα νοσοκομεία της Ελβετίας, έχει σπουδάσει 3-5 χρόνια περίπου στον Ερυθρό Σταυρό, δεν έχει καμία απολύτως ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή στο αδίκημα της αρχής επαγγελματος, άρα ιατρικού λειτουργήματος, με συγχωρείτε, άρα δεν υπάρχει συναυτουργία. Η μοναδική ενασχόλησή της είναι λόγω της εμπειρίας, της επαγγελματικής, εργασιακής εμπειρίας, είναι η μέτρηση του σφιγμού. Τίποτα παραπάνω. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν, εκτός από μερικά σκευάσματα από λουλούδια ή φυσικά προϊόντα και βότανα, προορίζονταν τις περισσότερες φορές και για εκείνον ήταν για αποκλειστική του χρήση, γιατί πάσχει από μία ανόσο. Θα τα εξηγήσουμε αυτά στο δικαστήριο. Βέβαια, μόνο μία διευκρίνηση. Δεν υπήρχε κανένα ιατρείο. Απλά ήρθε ο άνθρωπος για 10 μέρες στην Κίσαμο, εγκλωβίστηκε εξαιτίας της πανδημίας, των ΚΙΑ και των περιορισμών μετακίνησης και συνέρευαν πολλοί άνθρωποι στην οικία του που φιλοξενεί του, ζητώντας θεραπευτικές συμβουλές, χωρίς αυτό να θεωρείται ότι είναι άσκηση ιατρικού επαγγελματικού. Άρα ελεύθερη δεν αμοιβόταν γι' αυτό, γιατί βρέθηκαν ένα μεγάλο ποσό την ημέρα που έγινε έφοδος. Όχι. Ακούστε, ο κατηγορούμενος είναι γόνος εύφορης οικογένειας ιατρών. Είχε μεταβιβάσει πριν μερικά χρόνια ακίνητο από το οποίο είχε αποκομίσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και σας πληροφορώ ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών το έχει δαπανίσει προκειμένου να μελετά, να παρακολουθεί στην Ευρώπη και στην Αμερική σεμινάρια και γι' αυτό βρέθηκαν πάρα πολλά βιβλία και παραϊατρικά συγγράμματα και εργαλεία που χρησιμοποιούσε. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι όσοι δεν είναι γιατροί και είναι πρακτικοί και πολλές φορές είναι πολύ πιο χρήσιμοι για την υγεία και την κοινωνία μας, διότι έχει έρθει και εμπιστοσύνη πολλές φορές, ειδικά τώρα με την πανδημία στην Ελλάδα και έχουμε
αμέτρητες ζωές να χάνονται. Δυστυχώς η πρακτική που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή στον ευρωπαϊκό πολιτισμένο κόσμο, γίνονται αποδεκτοί και χαίρουν και αναγνώριση και εκτίμηση, καταδιώκονται όπως οι Ιεχωβάδες από τους Χριστιανούς. Σε κανέναν, καταρχήν σας είπα ότι ο βιοσυντονισμός, που είναι μια εναλλακτική μορφή ίασης και θεραπευτικής προσέγγισης, δεν του δίνει δικαίωμα και δεν έχει βέβαια τις ικανότητες και τις γνώσεις, δεν έκανε ποτέ διάγνωση και προς Θεού δεν συνέστησε σε κανέναν διακόψει φαρμακευτική αγωγή ή κάποιον που έπασχε από καρκίνο. Και αν αυτοί που εκ των υστέρων τον κατήγγυλαν ήταν δυσαρεστημένοι, δεν θα του έδιναν αυτοβούλως χρήματα και θα ζήτηκαν επιμόνως να τον επισκεφτούν. Αυτό που θέλω να πω απαντώντας στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι πριν λογοδοτήσεις τη δικαιοσύνη και μη γνωρίζοντας το υλικό της ποινικής δικογραφίας, δεν τοποθετούμε τα δημόσια και προκαταβολικά κρίνουμε και καταδικάζουμε έναν άνθρωπο που απολαμβάνει ενός θεμελιώδους στοιχείου δίκης που είναι το τεκμήριο αθότητας. Ευχαριστώ. Δεν το έχουμε κάνει. Ξέρουμε ότι η αμοιβή για κάθε επίσης ήταν 50 ευρώ. Όχι.